Στο Ρέθυμνο θα παραμείνουμε. Θα παραμείνουμε Ρέθυμνο. Ναι, βεβαίως. Εσύ μου το είπες νωρίτερα, δεν ναι, αλλά θυμάσαι. Θα πάμε λίγο πιο ψηλά, όχι ναι. Παραλιακά τώρα. Βεβαίως, θα πάμε πιο ψηλά. Έτσι, να πάρω μια νότα δροσιάς, ρε παιδί μου. Στο Σκίνακα δεν έχεις πάει αυτό. Στο Σκίνακα δεν έχω πάει. Μα πόσες φορές θα. Δηλαδή με έχεις εκθέσει ανεπανόρθωτα. Κρατάω, όχι τίποτα άλλο. Γιατί λες τον κόσμο διάφορα τύπου αράδενες, τύπου τέτοια ας πούμε. Ναι. Και εγώ θα πετάω που και που έτσι για να τα βάζω στη σειρά όπως πρέπει. Τέτοια είσαι. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Πάμε. Θα πάμε. Θα πάμε στα Νόγια. Ορίστε. Ορίστε, αυτό θέλω. Πάμε στα Νόγια. Να πάμε στα Νόγια. Να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανογείων, τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Και θα πάμε για ένα πολύ καλό σκοπό. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και σε εσάς. Τελευταία Κρήτη σήμερα της σεζόν. Τελευταία εκπομπή. Τελευταία Κρήτη σήμερα και μας είχατε ένα καλό νέο για τα Νόγια και για τους Ανογιανούς και βεβαίως για τους ανθρώπους όλης της περιοχής εκεί, σωστά. Πράγματι ήταν σήμερα έτσι μια ωραία μέρα γιατί βγήκαν και τα αποτελέσματα των μαθητών που έδιναν το δικό τους αγώνα. Σωστά. Είχαμε σημαντικές επιτυχίες στο Σταυράκιο Γενικό Λύκειο Ανογείων και αξίζουν συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως αν πέτυχαν ή δεν πέτυχαν. Όπως πολλές φορές λέμε και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ο αγώνας είναι διαρκής, συνεχής. Και πρέπει να το δίνουμε και υπάρχουν και ευχάριστες και δυσάρεστες πάντα στιγμές, αλλά όταν κρατάμε την όρεξη σίγουρα θα βρούμε το δρόμο μας. Ήρθε λοιπόν σε αυτές τις επιτυχίες να προσθεθεί και η ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ στα Νόγια, το οποίο θα βοηθήσει ενεργά αρκετό πληθυσμό. Ξέρουμε ότι οι ορεινές περιοχές της Κρήτης έχουν αρκετή διαρροή σχολική. Ωστόσο όμως όταν νέοι ακόμα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής, αντιλαμβάνονται ότι το να μπορούσαν να γυρίσουν λίγο το χρόνο πίσω ώστε να μάθουν μια τέχνη ή να βγάλουν ένα απολυτήριο λυκείου είναι σημαντική. Έρχεται η ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ να δώσει αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που λέμε. Ήταν ένα αίτημα έτσι πάγιο, διαχρονικό αίτημα της περιοχής, έτσι Δήμαρχε. Ήταν ένα πάγιο διαχρονικό αίτημα της περιοχής, διότι γνωρίζουμε την σύνθεση των κοινωνιών, ξέρουμε τις δυνατότητες τις οποίες έχουν τα παιδιά, αλλά δεν μπορούν όλα να είναι συμμέτοχοι σε αυτό που προσφέρει το Γενικό Λύκειο. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι είμαι από τους θειασότες της τεχνικής εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι το ΕΠΑΛ γενικότερα πρέπει να ενισχυθεί σαν κατεύθυνση για τους μαθητές. Αρκετοί μαθητές οι οποίοι εξαναγκάζονται να ολοκληρώσουν ένα γενικό λύκειο δυστυχώς δεν μπορούν να αποκατασταθούν εργασιακά, ενώ τελειώντας ένα ΕΠΑΛ, μαθαίνοντας μια τέχνη, πραγματικά να ορίσουν καλύτερα το μέλλον τους. Πιστεύω πολύ στην τεχνική εκπαίδευση και πιστεύω ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι και το μεγάλο ποσοστό των νέων να κατευθύνεται προς την τεχνική εκπαίδευση. Φαίνεται αυτό σήμερα σε αρκετές πτυχές της οικονομίας μας, η απουσία ατόμων που να έχουν τέτοιες δεξιότητες. Mm-hmm. Τώρα, τι ειδικότητες θα έχει αυτό το ΕΠΑΛ, Δήμαρχε? Η αλήθεια είναι ότι λόγω... Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι. Ένα μικρό ζήτημα με την σύνδεσή μας, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αποκατασταθεί. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Βέβαια. Και για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για τα Νόγια. Και πολύ σημαντικό με δεδομένο αυτό που είπε και ο Δήμαρχος για την διαρροή των μαθητών. Λοιπόν, είναι ξανά μαζί μας ο Δήμαρχος. Ναι. Για πες μας, πείτε μας λοιπόν, Δήμαρχε. Λόγω του ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, γίνονται αρκετές εργασίες στατικής ενίσχυσης του Γυμνασίου Λυκειού. Είμαστε σε καλό δρόμο μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου και έτσι σε προκατασκευασμένες αίθουσες θα γίνουν τα μαθήματα. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με δύο τμήματα. Το ένα είναι τεχνολογίας τροφίμων, γεωπονίας και περιβάλλοντος και το άλλο οικονομίας και διοίκησης. Τμήματα τα οποία δεν χρειάζονται πολύ υποδομή στα εργαστήρια. Αλλά πιστεύουμε και με τη συμμετοχή του κόσμου και με την ενθάρρυνση του κόσμου και με την ολοκλήρωση των σχολικών υποδομών, σύντομα θα μπορέσουμε να διαθέσουμε περισσότερους χώρους ώστε να έχουμε και άλλες ειδικότητες οι οποίες θα δώσουν νέα όθηση στο ΕΠΑΛ Ανογείων. Σε ποιο χώρο, Δήμαρχε, θα λειτουργήσει το ΕΠΑΛ έτσι από το Σεπτέμβριο? Στο Σταυράκιο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Όταν θα ολοκληρωθούν. Στο Σταυράκιο γίνονται εργασίες. Όταν θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα πάει εκεί όμως.
Εκεί θα πάει, εκεί θα είναι η μόνιμη βάση και του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Σε αυτή την χρονιά την οποία μπαίνουμε θα ξεκινήσει στο Περαχωριανό σχολείο που λέμε εμείς, όπου έχει μετεκατασταθεί το λύκειο και οι προκατασκευασμένες αίθουσες. Δύσκολες συνθήκες και αυτό κάνει ακόμα το έργο και των εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν ακόμα πιο επίπονο, αλλά και οι μαθητές θα δυσκολευτούν στην αρχή. Η επιτυχία όμως, για να επιστρέψω στην αρχική επιτυχία των μαθητών της τρίτης λυκείου, δείχνει ότι η θέληση πάντα βρίσκει διέξοδο σε οποία δυσκολία. Με το αστροσχολείο τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε? Εκεί κι αν είναι δροσιά, εκεί πραγματικά... Το ξέρετε ότι έχω μια αγάπη μεγάλη για το Σκινάκα και κάθε φορά το επαναφέρω το θέμα αυτό. Είναι ένα έργο πραγματικά το οποίο πιστεύουμε θα αλλάξει το επίπεδο της σχέσης του επισκέπτη, του μαθητή με την πλούσια επιστημονική έτσι, παραγωγή που κάνει το αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Είναι ένα έργο σε εξέλιξη, σε δύσκολες συνθήκες. Για να καταλάβετε, χθες τα συνεργεία αναγκάστηκαν να φύγουν 10 η ώρα το πρωί, έπιασαν 8 η ώρα δουλειά. Γιατί? Και 10 η ώρα έφυγαν. Γιατί οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί που δεν μπορούσαν να δουλέψουν χωρίς να κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Και αυτό βέβαια προέχει. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο με δυσκολίες, αλλά είμαστε σίγουροι ότι με την ολοκλήρωσή του έτσι θα το χαρούμε όλοι οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι. Μάλιστα. Τώρα, μιας και πιάσαμε τα έργα, να σας ρωτήσουμε και κάτι της άλλο, Δήμαρχε. Με το μεγάλο δικό έργο έτσι, της σύνδεσης από την Τίλισσο προς τα Νόγια, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, κύριε Κεφαλογιάννη? Είναι σε εξέλιξη κατασκευή στο τμήμα Ανόγια Σύσαρχα. Ένα τμήμα δρόμου το οποίο έχει πολλές δυσκολίες και συνεχώς και ευχαριστώ τη τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας που έχει πέσει πάνω στο έργο και προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα που δυστυχώς υπάρχουν από την έναρξη του έργου λόγω της ποιότητας των μελετών. Ωστόσο όμως είμαστε όλοι επικεντρωμένοι εκεί, Περιφέρεια, Δήμος και σαφώς ο εργολάβος που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τη μοναδική δυνατότητα που μας έδωσαν οι κάτοικοι των Νογίων να μας δώσουν δωρεάν τα κινητά τους ώστε να ανοίξει αυτό το κομμάτι του δρόμου. Και επίσης είναι σε πλήρη εξέλιξη δύο μελέτες, σημαντικές μελέτες που θα έχουμε πολύ σύντομα ως όπλο για να διεκδικήσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ. Η μία είναι από το ύψος που βρίσκει το Αρόλιθος μέχρι να συνδεθεί στη νέα οδός που πάει προς το Αστηράκι και η δεύτερη μελέτη από το Αστηράκι μέχρι τα όρια των ομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Θεωρώ ότι ο κόσμος σωστά κάνει και είναι ανυπόμονος, όμως αυτά τα έργα θέλουν το χρόνο τους και πιστεύω ότι εάν παραμείνουμε πάνω και προσιλωμένοι στο στόχο, σύντομα, όχι άμεσα, αλλά σύντομα θα μπορέσει ο κόσμος να γευτεί αυτό το δρόμο που παρέχει ασφάλεια καταρχήν και μείωση της ταλαιπωρίας με τις συνεχείς τροφές που αντιμετωπίζει από το οδικό δίκτυο που έχουμε σήμερα. Βεβαίως. Πολύ όμορφα. Τώρα, μιας και είμαστε εδώ και πριν σας αποχαιρετήσουμε, Δήμαρχε, για το καλοκαίρι έχετε τίποτα εκδηλώσει, ετοιμάστε κάτι, να ανεβούμε, να μην ανέβουμε, τι να κάνουμε? Πάντα ξεκινάμε λόγω των οικονομικών να κάνουμε περιορισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες και τελικά μας βγαίνουν πολλές. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Μόνο τους καλλιτέχνες που έχουν καταγωγή από τον τόπο μας να βάλουμε έχουμε και εμείς σε Αύγουστο-Ιούλιο. Έχουμε τα Ιακύνθια και φέτος σταθερά εκεί στο βουνό, στα 1300 μέτρα, στον Άγιο Ιάκυνθο. Ένα πλούσιο τριήμερο από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, με πολλές παράλληλες δράσεις και πριν και μετά. Και φέτο επίσης έχουμε τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα Νογίων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι εκδηλώσεις οι οποίες θέλουμε να κάνουμε έχουν επαιτειακό χαρακτήρα και πρωτότυπη παραγωγή. Δεν θέλουμε να. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, αλλά χρόνια τώρα έχουμε καταλήψει το μοντέλο να χρησιμοποιούμε ονόματα της Αθήνας, ισχυρά ονόματα, να είμαι ειλικρινής κυρίως λόγω κόστους, αλλά και κατά δεύτερο θεωρούμε ότι πρέπει να αναδεικνύουμε το πολιτισμό που παράγει ο τόπος για να μπορέσουμε να έχουμε και βιωσιμότητα για το μέλλον. Ναι, βέβαια. Και όταν έχετε και τέτοια παραγωγή πολιτισμού, αλλημονώ σας,
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, ευλογία Θεού. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνουμε και την κλασική ερώτηση, Δήμαρχη, που κάνουμε σε όλους τους ερετούς. Από νεράκι πώς πάμε τώρα το καλοκαίρι, νεράκι έχουμε, τι γίνεται με τα αποθέματα? Έχουμε νεράκι, ελπίζω να μην το βλέπουμε μέσα από QR code και εμείς σε λίγο καιρό. Ναι. Λοιπόν, με το QR code να κατευθύνεται κάποιος εκεί που είναι οι στάμνες για να παίρνουν νερό. Να είμαι ειλικρινής. Όλο και καλύτερα είναι... το κάνω, Δήμαρχος. Φέτο η χρονιά είναι δύσκολη για όλη την Κρήτη. Το λέγαμε, το φωνάζαμε από το χειμώνα όπου βλέπαμε ότι τα χιόνια που έπεφταν στις οροσειρές της Κρήτης ήταν ελάχιστα. Αυτό το βλέπουμε τώρα, το αντιμετωπίζουμε στις γεωτρήσεις όπου αρκετές από αυτές είναι από την αρχή τους σε δύσκολη θέση. Εμάς, για παράδοξο τρόπο, ενώ κάθε χρόνο έχουμε πρόβλημα με το νερό, φαίνεται ότι σήμερα που μιλάμε είμαστε σε καλύτερη μοίρα από ότι την αντίστοιχη μέρα πριν ένα χρόνο. Για χαρά. Επιμένουμε στην σωστή διαχείριση. Uh-huh. Από την αρχή βάλαμε κάποιους κανόνες, τους οποίους τους τηρούμε απαρέγκλιτα, δυσαρεστώντας ενδεχομένως κάποιο κόσμο, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε το νερό για την ίδρυυση. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο, όπως έχω μάθει σε άλλους οικισμούς της Κρήτης, να πρέπει να μεταφέρουμε το νερό με την υδροφόρα για να πίνουμε πόσιμο νερό. Εκεί λοιπόν πραγματικά η φωνή μας πρέπει να γίνει πολύ ισχυρή. Θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει χρηματοδοτήσεις για να διενυχτούν νέες γεωτρήσεις, ώστε να υπάρχει μία ασφάλεια στους οικισμούς. Θέλω να πιστεύω ότι ο σχεδιασμός ο οποίος προωθείται και από την περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους και από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης θα δώσει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και το ρόλο που θέλουμε να παίξουμε αυτό στην πάντως, ως τουριστική. Κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό που λέτε, αυτό που λέτε μας το θέτουν πάρα πολύ οι Δήμαρχοι Κερετοί, ότι ζητούν, ψάχνουν χρήματα για νέες γεωτρήσεις. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πραγματικότητα, κύριε Σαββίδη, και να ξέρετε ότι δυστυχώς δεν είναι ότι έκανα τη γεώτρηση, βρήκα το νερό, έπιασα το νερό και το πια. Από όταν βρεις το νερό μέχρι να καταφέρεις να το μεταφέρεις στο δίκτυο διανομής έχει και πολύ μεγάλο κόστος και αρκετή εργασία. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τελευταία παρέμβαση εδώ, στην τελευταία Κρήτη σήμερα τη σεζόν. Ελπίζουμε να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, χωρίς φωτιές, χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα. Με δροσεράδα να έχουμε ένα καλοκαίρι. Εννοείται. Με καλές ειδήσεις και μπάνια χρειάζονται για να βγάλουμε το χειμώνα που ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι κρύος. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να καταφέρω κι εγώ να έρθω στο Σκίνακα για να μην μαλώνει άλλο η Μέρη, Δήμαρχη, γιατί βλέπετε εδώ συνέχεια με μαλώνει και δεν έχω έρθει ποτέ. Καλά, εσείς. Σας περιμένουμε. Ναι, άμα έρθει ο Μπάμπης στο Σκίνακα, εσείς να έχετε έτοιμα τα μηχανήματα, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.